Βεβαίως καταλαβαίνουμε την αμηχανία μιας σειράς κομμάτων, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής, αλλά και ο κύριος Βελόπουλος, που ως βουλευτής του λαού στήριζε κυβερνήσεις που εφάρμοζαν μνημόνια και τη συμμετοχή του Δούνου του, και την δυσκολία την οποία έχουν να δικαιολογήσουν τη στάση τους. Γιατί ακριβώς? Γιατί βεβαίως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είναι τίποτε άλλο παρά το οικονομικό γεράκι του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος, σε συνεργασία με το στρατιωτικό γεράκι που είναι το ΝΑΤΟ. Και τα δύο αυτά γεράκια μαζί θέλουν να θωρακίσουν επί της ουσίας το καπιταλιστικό σύστημα. Και βεβαίως πρώτα απ' όλα τα συμφέροντα των ισχυρών υπεριαλιστικών κέντρων. Από αυτή την άποψη λοιπόν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παρεμβαίνει με αποφασιστικότητα στις καπιταλιστικές κρίσεις για να χρηματοδοτήσει οικονομίες που βρίσκονται καπιταλιστικές σε δυσκολία, και η χρηματοδότηση αυτή γίνεται με επαχθείς βαρύτατα αντιλαϊκούς όρους και μέτρα. Μάλιστα μέτρα τα οποία δεν έχουν προσωρινό χαρακτήρα αλλά έχουν διαχρονικό χαρακτήρα, που επί της ουσίας διαμορφώνουν μηχανισμούς αναπαραγωγής μιας πολύ φτηνής εργατικής δύναμης χωρίς εργατικά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, που προχωράει στα πλαίσια της μείωσης των κοινωνικών δαπανών στη διαμόρφωση ενός επιτελικού αστικού κράτους, εμπορευματοποιώντας την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, και στη θέση τους μετατρέπει ένα δίκτυ προστασίας των πιο ευάλωτων λαϊκών στρωμάτων από τη φτώχεια και την εξαθλίωση με επιδόματα προονιακού χαρακτήρα. Και από αυτή την άποψη, κύριε Βελόπουλε, τα επιδόματα προονιακού χαρακτήρα χαρακτηρίζουν τον καπιταλισμό και όχι βεβαίως ότι είναι κανένα κομμουνιστικό μέτρο που κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κατεξοχήν μια επιλογή του καπιταλιστικού συστήματος για να αναδιανομεί τις φτώχειες σε ευάλωτα λαϊκά στρώματα. Αντίθετα, το ΚΚΕ αυτό που απαιτεί είναι οι εργαζόμενοι να μπορούν να ικανοποιούν μέσα από τη δουλειά τους το σύνολο των σύγχρονων και διευρυμένων τους αναγκών, που όμως το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα το απαγορεύει, διευρύνοντας την ψαλίδα ανάμεσα στις κοινωνικές ανισότητες, συγκεντρώνοντας και συσσωρεύοντας τον πλούτο σε όλο και λιγότερα χέρια και δημιουργώντας εκτεταμένα στρώματα απόλυτης ή και σχετικής εξαθλίωσης των λαϊκών στρωμάτων. Από αυτήν την άποψη λοιπόν η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός, η εργατική τάξη της χώρας μας, έχει βιώσει πολύ σκληρά στο πετσί της τι σημαίνει Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που σε συνδρομή και από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση διαμόρφωσαν τα τρία μνημόνια μέσα από τα οποία οι στόχοι οποίοι ήταν δεν ήταν τίποτα άλλο παρά πως θα διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων, η κερδοφορία, και να περάσουμε σε μια νέα εποχή καπιταλιστικής ανάπτυξης. Και από αυτή την άποψη η προσπάθεια που κάνει, όπως έκανε στην Επιτροπή ο κύριος Τσακαλώτος, για να κάνει ένα διαχωρισμό ανάμεσα σε καλούς και κακούς. Το θέμα δεν είναι εάν θα χάσει ο λαός μέσα από τη φορολογία και τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα ή μέσα από τη μείωση των δαπανών, όπως πρέσβευαν είτε τη μία φορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είτε την άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από αυτή την άποψη λοιπόν από κοινού διαμόρφωσαν αυτά τα μνημονιακά προγράμματα και έχουν την ευθύνη βεβαίως της εξέλιξης των πραγμάτων και της τεράστιας επίθεσης που δέχτηκαν τα λαϊκά στρώματα στη χώρα μας. Και έτσι, κύριε Υπουργέ, αποτελεί το πιο σύντομο ανέκδοτο των τελευταίων ημερών για την κοινωνική ευαισθησία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε σχέση με μια σειρά μέτρα και αποφάσεις οποίες παίρνει. Όλα αυτά θα είναι πολύ ακριβά και θα τα πληρώσουν πανάκριβα οι λαοί των περιοχών. Έτσι λοιπόν,
Αυτό το οποίο επέβαλαν τα μνημόνια στη χώρα μας δεν είναι τίποτε άλλο παρά η υλοποίηση των στρατηγικών επιλογών του λεγόμενου ευρωπαϊκού κεκτημένου και το βέλτιστο των λύσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων και η κερδοφορία τους, που επί της ουσίας βασίστηκε σε δύο άξονες. Πρώτον, στην αντεργατική αντιλαϊκή επίθεση απέναντι στα λαϊκά στρώματα, με ανατροπές στα εργασιακά τους ασφαλιστικά τους δικαιώματα, με φορολογική επιδρομή απέναντι στο λαό και με μείωση των κοινωνικών δαπανών, και από την άλλη μεριά ή με κάθε τρόπο στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων μέσα από τις φορολογικές απαλλαγές, μέσα από την γενναία κρατική χρηματοδότηση, από την εμπορευματοποίηση κοινωνικών τομέων και διαμόρφωση νέων τομέων δράσεων στο κεφάλαιο, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη κερδοφορία τους, από το χωροταξικό σχεδιασμό που ικανοποιεί τις ανάγκες των επενδύσεων και των επιχειρηματικών ομίλων, τη συγκέντρωση και αλλαγή της χρήσης γης προς όφελος του κεφαλαίου. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, είναι φανερό ότι η συγκεκριμένη σύμβαση, η οποία έρχεται, δεν είναι προς όφελος βεβαίως του λαού, ούτε αναβαθμίζει, όπως εμφανίζουν, την ελληνική οικονομία. Γιατί τι είδους αναβάθμιση αυτής της ελληνικής οικονομίας είναι, όταν οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλεύουν 2 ή 3 ώρες, να δουλεύουν χωρίς ωράριο μέσα από την κατάργηση του 8ωρου, να δουλεύουν με μισθούς πείνας και εξαθλίωσης. Αντίθετα, μπορεί να αναβαθμίσει τη θέση των επιχειρηματικών ομίλων και των μονοπωλιακών ομίλων. Όμως αυτό βρίσκεται στον αντίποδο της δικής μας θεώρησης. Και από αυτή την άποψη καταψηφίζουμε τη σύμβαση, καλούμε το λαό να οργανώσει την πάλη του και να συγκρουστεί με τα μονοπόλια και το κεφάλαιο, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που διαμορφώνουν αυτό το περιβάλλον επίθεσης απέναντι του. Αυτή είναι η πραγματική υπεύθυνη, και απέναντι σε αυτούς πρέπει να στρέψει την πάλη του, οργανώνοντάς τη με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην επιδεινωθεί περαιτέρω η θέση του, να έχει κάποιες προσωρινού χαρακτήρα κατακτήσεις στα πλαίσια συνολικότερων ρήξεων και ανατροπών, διαμορφώνοντας δηλαδή τις προϋποθέσεις για να αλλάξει χέρια η εξουσία, και από την εξουσία του κεφαλαίου και της άρχουσας τάξης να περάσει στα χέρια της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων, οργανώνοντας την οικονομία με επίκεντρο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.